Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω μία αναφορά στα πιο αγαπημένα, για εμένα τουλάχιστον, albums του punk rock. Αν και εδώ πέρα αν μπαίνουμε στα νερά του punk, υπάρχουν τόσες πολλές κατηγορίες πάνω στο punk, το οποίο, ας πούμε, δεν είναι μόνο ένα είδος. Αλλά τώρα συνεχίζουμε με τις punk κυκλοφορίες και όταν μιλάμε για punk, έχουμε και λέμε ότι μπορούμε να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε το αγνό πρώτο κύμα του punk της Βρετανίας, η punk rock, περισσότερο της Αμερικής, μετέπειτα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με βασικά τη σκηνή της Νέας Υόρκης, αλλά όχι μόνο. Μετέπειτα μπαίνουμε στο όλο θέμα που το punk αρχίζει και γίνεται στην δεύτερη γενιά ως αυτό που λέγεται ως new wave, κάποιοι το πάνε στο dark wave, άλλοι το πάνε σε πιο ακραία παραδείγματα όπως είναι το λεγόμενο hardcore ή το hardcore punk. Μετά έχουμε και το λεγόμενο crossover thrash metal, το οποίο ή το crossover το οποίο παίρνει στοιχεία από το hardcore και από το punk. Αν και φυσικά το thrash metal γενικά παίρνει στοιχεία από το punk μέσα του. Μετά μπορούμε να το πάμε σε αυτό που λέμε, έχουμε άλλες υποκατηγορίες, όπως αυτό που λέγεται post-punk ή αυτό που λέγεται rockabilly punk, okay. Μπορούμε να βάλουμε μέσα και το λεγόμενο ska punk. Έχουμε το λεγόμενο επίσης μοντέρνο new punk ή αυτό που θα λέγαμε αλλιώς ως punk pop περισσότερο. Ξέρετε όπως Steel Green Day, The Offspring κτλ. Επομένως όταν μιλάμε για punk δεν μπορούμε να είμαστε 100% να βάλουμε μία γραμμή για όλα αυτά τα είδη τα οποία ηχητικά μπορεί να ξεκινήσουν από το ίδιο μέρος αλλά οι διακλαδώσεις είναι τόσο πολύ μεγάλες. Παρεπιπτόντως μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι εδώ πέρα δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με το New Wave. Θα μπορούσα να αναφέρω εδώ πέρα τους πολύ αγαπημένους επίσης Blondie. Αλλά δεν θα τους αναφέρω επειδή ακριβώς το New Wave σε ένα σημείο ή τον Billy Idol πριν είχε τους Generation X που ήταν πιο περισσότερο punk ας πούμε. Αλλά εντάξει, το New Wave πια ξεφεύγει εντελώς ως ένα σημείο και πλησιάζει ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε την. Ακόμα και τις έχει και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι πλησιάζει και ένα είδος ως ένα σημείο το pop. Με δύο-τρία λόγια, θα ασχοληθώ πέρα περισσότερο με τις πιο μπάντες που έχουν μια περισσότερο σχέση με το punk και το τουλάχιστον αυτό που λέγεται ως punk rock. Θα αναφέρω αρκετά συγκροτήματα. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες αν όντως έχουν σχέση με το punk ή όχι. Για να δούμε. Πρώτα απ' όλα, αν πάμε και θα προσπαθήσω να φέρω περισσότερο albums, έχω κάποιες βέβαια συλλογές, γιατί σε κάποια συγκροτήματα δεν έχω καθαρά albums, αλλά έχω συλλογές. Okay. Πρώτα απ' όλα, σε πρώτη φάση πρέπει να αναφέρουμε τους προπάτορες του punk. Δηλαδή, πριν ονομαστεί punk, ποιοι είναι οι προπάτορες, ποια είναι τα συγκροτήματα τα οποία ηγήθηκαν, αν και εκείνη την εποχή που βγήκανε δεν υπήρχε αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτός ο όρος, αλλά ήταν τα συγκροτήματα τα οποία επηρέασαν το punk, ή θα το λέγαμε ως πρώτο punk, εντάξει. Βασικά εδώ πέρα, αν μη τι άλλο, έχουμε σαν πρώτη φάση τους The Stooges, okay, του Iggy Pop, λοιπόν, με το album Fun House, το οποίο θεωρείται ένα από τα πρώτα συγκροτήματα και ένα από τα πρώτα albums που ανοίγει την πόρτα σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί punk. Επιπλέον, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε φυσικά μέσα τους Velvet Underground, επίσης από την Αμερική, του Lou Reed, okay. Τι να κάνουμε, ότι δυστυχώς μια από τις τελευταίες δουλειές του Lou Reed ήταν τον Λουλού με τους Metallica, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, τους Velvet Underground, δεν έχω το γνωστό άλμπουμ με την μπανάνα, okay, αλλά έχω εδώ πέρα μία τουλάχιστον συλλογή τους, απλά συλλογή, να και ο Lou Reed. Εβραίος στην καταγωγή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Okay. Λοιπόν, επιπλέον, ένα συγκρότημα το οποίο είχε μεγάλη επιρροή
στον ακραίο ήχο για την εποχή του, μιλάμε. Την εποχή του, εντάξει. Και ιδιαίτερα σε αυτό που θα εξελιχθεί μετέπειτα ως punk. Και όσον αφορά επίσης και την ιδεολογία που έχει σχέση πολλές φορές με την ανατρεπτικότητα, με την αριστερά και τον αναρχισμό. Και εδώ πέρα φυσικά μιλάμε για τους MC5. Okay. Τους Αμερικάνους επίσης. Ένα πάρα πολύ επίσης σημαντικό άλμπουμ και ιστορικό άλμπουμ σε όλη αυτή την πορεία που μετέπειτα θα ονομαστεί ως punk. Είχαν σχέση και με την οργάνωση τους Yuppies, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που ήταν ένα είδος punks που δράσανε, ή περισσότερο θα τους λέγαμε hippie punks, που δράσανε την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ στις ΗΠΑ. Και επιπλέον ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει βέβαια καθαρή σχέση με το punk, αλλά ξεκινάει, έχει επιρροή, έχει την επιρροή του στο punk, δηλαδή έδωσε μεγάλη επιρροή και στο punk που θα ακολουθήσει, και μιλάμε εδώ πέρα για τους Television και το άλμπουμ τους, πριν αν μιλάμε για τους MC5 έπρεπε να πω και το άλμπουμ που λέγεται Kick Out The Jams, ξέρω τον τίτλο του άλμπουμ, και για τους, αν μιλάμε για τους Television, ίσως και μια από τις βασικότερες επιρροές αυτό που θα λέγαμε του New Wave που θα έρθει μετέπειτα, το Marocky Moon, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης άλμπουμ. Okay, και τώρα πάμε στα πιο ίσως βατά συγκροτήματα του punk, και εδώ πέρα φυσικά θα πρέπει να κάνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ της Βρετανικής σχολής και της Αμερικανικής σχολής, τις δύο βασικές σχολές. Αν μη τι άλλο, το punk ή το punk rock, όπως τα λέγαμε, καλύτερα έχει τη βάση του στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Okay. Από εκεί βασικά ξεπήδησε, από εκεί πήρε το μεγαλύτερο σπρόξιμο. Και φυσικά, αν μιλάμε για το κορυφαίο συγκρότημα punk, με την έννοια της επιδραστικότητας, ίσως και αυτοί οι οποίοι τελικά ήταν εκείνοι οι οποίοι έβαλαν την διαχωριστική γραμμή με αυτό που υπήρχε πιο πριν, με αυτό που μετέπειτα θα ονομαστεί ως punk, εντάξει. Μιλάμε φυσικά για τους Sex Pistols, τους Βρετανούς, με το ένα και μοναδικό αλλά κλασικό τους άλμπουμ Nevermind the Bollocks. Here is the Sex Pistols. Λοιπόν, μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο έχει μεγάλη επιρροή. Μπορώ να σας πω ότι από τα πιο αγαπημένα άλμπουμς μου στο punk δεν είναι απόλυτα, αλλά το σέβομαι εξαιτίας της επιρροής του. Αν μη τι άλλο, όλοι γνωρίζουν παράδειγμα το Anarchy in the UK, που είναι ένα από τα κλασικά covers που έχουν κάνει οι Megadeth επάνω στους Sex Pistols. Φυσικά το cover το Megadeth είναι πολύ περισσότερο ωραίο από το κλασικό κομμάτι, αλλά okay. Συνεχίζω λοιπόν με την Βρετανική σκηνή, και αν μιλάμε για την Βρετανική σκηνή, εδώ πέρα μπορούμε να αναφέρουμε επίσης, αν μη τι άλλο, ένα επίσης πάρα πολύ επιδραστικό συγκρότημα, τους The Clash, και εδώ θα αναφέρω το ίσως το πιο την πιο σημαντική δουλειά τους, London Calling. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι διπλό άλμπουμ, μάλιστα για εκείνη την εποχή να βγάλει punk συγκρότημα διπλό άλμπουμ, okay, είναι ιδιαίτερο. Και μη τι άλλο, η The Clash, και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο άλμπουμ, και αυτοί ξεφεύγουν λίγο από το κλασικό, αυτό που θα λέγαμε, ήχο του στεγνού punk. Okay, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μη τι άλλο, το punk ήταν πάντα, ιδίως από την αρχή του, σε μια σύγκρουση με το ανερχόμενο τότε heavy metal, ή τουλάχιστον αυτό που θα λέγαμε ως new wave of British heavy metal, εντάξει. Υπήρχε αυτή η σύγκρουση, αν και πήγαν συγκροτήματα που γεφυρώνανε το metal με το punk, αν μην τι άλλο, να θυμίσουμε εδώ πέρα τους Motorhead, να θυμίσουμε εδώ πέρα επίσης τους Venom, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Και η The Clash στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ενώ η μεταλλική σκηνή πάντα κατηγορούσε το πρώιμο punk ή το punk γενικότερα ως μουσικούς χωρίς talent, χωρίς ιδιαίτερο
ταλέντο. Παρεμπιπτόντως, οι The Clash στο συγκεκριμένο άλμπουμ δείχνουν ότι έχουν μουσικό ταλέντο. Και επιπλέον επίσης ένα πολύ επιτραστικό συγκρότημα που δυστυχώς δεν έχω άλμπουμ καθαρά δικό του, αλλά έχω συλλογή. Μιλάμε για τους The Damned. Και εδώ πέρα φυσικά μιλάμε για μια συλλογή των The Damned. Αλλά μαζί με αυτά τα βρετανικά συγκροτήματα που είναι ίσως από τα πιο κλασικά του ήχου του βρετανικού punk, πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα επίσης ένα συγκρότημα το οποίο έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι ίσως θα τα λέγαμε δεύτερο ή τρίτο κύμα punk. Και φυσικά μιλάω για ένα από τα συγκροτήματα τα οποία λατρεύω, τουλάχιστον στη μουσική μιλάμε πάντα, και μιλάμε φυσικά για τους The Exploited. Okay? Και εδώ πέρα αναφέρω στο συγκεκριμένο άλμπουμ, βέβαια δεν είναι από τα πρώτα τους άλμπουμς, Fuck the System. Στο συγκεκριμένο λοιπόν αυτό άλμπουμ, οι άνθρωποι πραγματικά μετά από πολλά χρόνια που επιστρέφουν στον ήχο τους, παίζουν αυτό που λέμε επιμεταλλωμένο punk. Ναι. Ένα punk το οποίο παίρνει πάρα πολλά στοιχεία από το metal. Πείτε ίσως από το crossover, από το thrash metal, αλλά πραγματικά με έναν τρόπο το οποίο... Μάλιστα για ένα συγκρότημα το οποίο προέρχεται μέσα από την... από το λέγαμε το τουλάχιστον δεύτερο ή τρίτο κύμα του punk της Βρετανίας, να παίρνει μετέπειτα στοιχεία metal μέσα του. Μπράβο τους γι' αυτό. Αν μη τι άλλο, εδώ πέρα και μια συλλογή τους. Από τις πρώτες τους δουλειές, The Singles, των The Exploited. Okay. Και αν μιλάμε τώρα για τους Exploited και πάμε τώρα ξεφεύγουμε από το βρετανικό punk, πάμε τώρα προς Αμερική πλευρά, αλλά εδώ πέρα θα ήθελα να αναφέρω επίσης ένα συγκρότημα το οποίο ακολουθεί πιστά την γραμμή και τον δρόμο που άνοιξαν οι Exploited, και ιδιαίτερα αυτό συνδυασμό μεταξύ ως ένα σημείο θα λέγαμε punk και metal, τους The Casualties. Επίσης ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Resistance λέγεται το άλμπουμ, ένα καταπληκτικό επίσης άλμπουμ. Okay, και εδώ μιλάμε τώρα πια για την καθαρά αμερικανική σκηνή. Βασικά τρία είναι τα μεγάλα συγκροτήματα. Αν για τη βρετανική σκηνή είχαμε τουλάχιστον, όπως είπαμε, τους Sex Pistols, τους The Clash και τους The Damned, εδώ πέρα βασικά έχουμε για μένα το κορυφαίο punk και πιο αγαπημένο συγκρότημα του punk rock, για εμένα τουλάχιστον, τους Ramones, Raymonds, όπως θέλετε πείτε τους. Και ιδιαίτερα εδώ πέρα φέρνω το πρώτο τους άλμπουμ, έχω και πολλές μάλιστα συλλογές τους, αλλά εδώ πέρα το πρώτο τους άλμπουμ, το πιο ιστορικό, το ομώνυμο. Μιλάμε για το punk rock συγκρότημα. Το punk rock συγκρότημα και ίσως το κορυφαίο συγκρότημα που βγήκε μέσα από τις ΗΠΑ, αν όχι για μένα το πιο αγαπημένο punk συγκρότημα γενικά. Και αν μένουμε στην αμερικανική σκηνή, και εγώ εδώ πέρα μπορώ να σας πω ότι προτιμώ περισσότερο την αμερικανική punk σκηνή από τη βρετανική, και συνεχίζω με επίσης τους πολύ αγαπημένους Dead Kennedys. Και εδώ θα αναφέρω το επίσης μια κλασικούρα, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Okay. Τι να πούμε αυτό το άλμπουμ, Biafra φυσικά, ο Biafra είναι ένα από τους βασικούς masterminds του συγκροτήματος, ο Τζέρο Biafra. Τι να πούμε. Και συνεχίζω με επίσης μια κορυφή μέσα από το punk rock, ιδιαίτερα το αμερικανικό. Μια κορυφή η οποία ήταν ένα από τα βασικά συγκροτήματα που άνοιξαν την πόρτα για το συνδυασμό του punk με το metal ή τη δημιουργία αυτό που λέμε μετέπειτα του crossover. Μια από τις βασικές επίσης επιρροές των Metallica, καταλαβαίνετε φυσικά για ποιους εννοώ, ιδιαίτερα του Cliff Burton. Φυσικά μιλάμε για τους Misfits. Και εδώ πέρα ένα επίσης καταπληκτικό άλμπουμ τους, το Earth AD. Okay, με τις κλασικούρες μέσα που τις ξέρουμε από τις διασκευές που έχουν κάνει Metallica, το Green Hell,
Για παράδειγμα το Die Die My Darling, μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό επίσης άλμπουμ. Και μάλιστα από αυτό το άλμπουμ οι Misfits και ο Dancing, να μην τι άλλο, λατρεύω Dancing, αλλά όχι μόνο για τις δουλειές τους στους Misfits, επίσης για Samhain, επίσης Dancing, ok. Ο Glenn εδώ πέρα ανοίγει την παρουσία με το υπόλοιπο συγκρότημα, ανοίγει την πόρτα ως ένα σημείο, ως ένα σημείο. Και αυτό που λέγεται μετέπειτα rockabilly punk, μπορούμε να το πούμε έτσι, ως ένα σημείο. Και εδώ πέρα μιλάμε για αμερικανική σκηνή, γιατί να μην αναφέρουμε αυτό που, αυτό που θα λέγεται ως rockabilly ως ένα σημείο, punk και μη τι άλλο, την καταπληκτική αυτή συλλογή. Νομίζω ότι για συλλογή πρόκειται και όχι για άλμπουμ, αν ναι, των The Cramps, που ονομάζεται Songs The Lord Taught Us. Τι να πούμε τους The Cramps επίσης. Ένα επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Okay. Συνεχίζοντας τώρα, θα μεταπηδήσω λίγο σε αυτό που λέμε ως post-punk. Το οποίο post-punk για μένα είναι ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα υποείδη της μουσικής, της σκληρής μουσικής. Και αν μη τι άλλο, το συγκρότημα το πιο κορυφαίο του είδους, αν μη τι άλλο, μιλάμε για τους Joy Division και την αλμπουμάρα που λέγεται Unknown Pleasures. Μάλιστα ένα άλμπουμ το οποίο προηγήθηκε πάρα πολύ της εποχής του. Πάρα μα πάρα πολύ της εποχής του. Και αν μιλάμε επίσης για post-punk, εδώ πέρα έχω επίσης συλλογή, δεν έχω καθαρό άλμπουμ, τον Bauhaus, αν τους προφέρω σωστά. Εδώ πέρα μιλάμε για το πρώτο κομμάτι της συλλογής, το οποίο το θεωρώ και το πιο καλύτερο από το volume 2 τουλάχιστον. Και αν μιλάμε για post-punk, ένα συγκρότημα αρκετά νέο, δημιουργήθηκε μέσα στη δεκαετία του 2010. Βασικά το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος βγαίνει το 2013. Αν δεν κάνω λάθος, επίσης από την Βρετανία. Μιλάμε για ένα άλμπουμ, για ένα συγκρότημα all female members, δηλαδή όλες, μιλάμε για γυναίκες βασικά που απαρτίζουν το group, και μιλάμε για το συγκρότημα Savages. Μέχρι τώρα έχουν βγάλει δύο δουλειές και αυτή είναι η πρώτη τους δουλειά, Silence Yourself. Και πραγματικά ίσως είναι ένα από, για εμένα τουλάχιστον, ένα κορυφαίο post-punk μοντέρνο συγκρότημα που ακολουθεί πιστά τη γραμμή των Joy Division. Okay. Τώρα, κάποιες παρεμφερεί κυκλοφορίες που έχουν σχέση με τη γενική οικογένεια του punk. Αν μην τι άλλο, για μένα υπάρχει η λεγόμενη κατηγορία του ska punk, που έχει μέσα και εθνικά στοιχεία, εθνική, δηλαδή μουσική περισσότερο ethnic. Και μην τι άλλο πέρα, νομίζω τους Ισπανούς, να θα αναφέρω τους Ισπανούς σκαπέ, αν τους προφέρω σωστά. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, τι να πω για αυτό το συγκρότημα από τα πόλα, μιλάμε για ισπανόφωνο συγκρότημα, μην τι άλλο, αν δεν κάνω λάθος από την Ισπανία. Και εδώ πέρα το συγκεκριμένο άλμπουμ, Εύρωσης, Euroses, όπως θέλετε πείτε το, πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Και ιδιαίτερο συγκρότημα, όλα τους τα άλμπουμ, αν και έχουν μια πολύ αριστερή ιδεολογία, μάλιστα αντι-Ισραηλινή ιδεολογία, και σε αυτό φυσικά με βρίσκουν απόλυτα αντίθετο, παρόλα αυτά μιλάμε για ένα καταπληκτικό συγκρότημα μουσικά. Και αν είμαστε στον ίδιο πάλι χώρο, ένα επίσης συγκρότημα το οποίο δύσκολο να το βάλει κάποιος κάτω από ταμπέλες. Μιλάμε για τους Kogol Bordello, ok. Τι να πούμε για αυτό το συγκρότημα και ιδιαίτερα αυτό το ένα από τα πρώτα τους άλμπουμ, το Gypsy Punks. Λοιπόν, ναι, θα το λέγαμε τσιγκάνικο punk, ok. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο έχει πάρα πολύ, έχει επίσης
πολύ επιρροή από ethnical στοιχεία. Μοιάζει σε ένα σημείο με το ska, αλλά δεν, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς ska punk. Τι να πω. Τι να πω για αυτό το συγκρότημα. Επίσης, ένα συγκρότημα το οποίο έχει τη βασική του δράση στις ΗΠΑ. Τα μέλη του είναι βασικά μετανάστες από διάφορες χώρες. Εντάξει, Ουκρανία, Κίνα, ακόμα και από Ισραήλ. Ακόμα και από Ισραήλ. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα και πάρα πολύ ιδιαίτερες δουλειές. Και αν είμαστε πάλι στο ίδιο μοτίβο, ακούω ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει σχέση καθαρή με το punk, αν και μπορώ να πω ότι η επιρροή του punk πάνω σε αυτό το συγκρότημα ήταν μεγάλη και μιλάμε για ένα ιδιαίτερο συγκρότημα το οποίο το έχω στην καρδιά μου, αν και στην αρχή το είχα βάλει, το είχα θαμμένο εξαιτίας ίσως, οι μεταλλάδες βασικά, ως ένα σημείο έχουμε ένα πρόβλημα ότι ήδη τα οποία προέρχονται τη σκληρή μουσική αλλά δεν τα ακούμε, αλλά δεν είναι ακριβώς metal, τα θεωρούμε, και αν είναι ιδιαίτερα διάσημα στο mainstream κοινό, τους βάζουμε κατευθείαν X από πάνω, αλλά όταν άρχισα να τους ακούω περισσότερο, τους λάτρεψα. Μιλάμε φυσικά, δεν λέω ότι είναι punk συγκρότημα, εντάξει, μην πιάσετε λάθος, αλλά νομίζω ότι οι επιρροές του punk υπάρχουν και σε αυτό το συγκρότημα από πίσω. Μιλάω φυσικά για τους The White Stripes, την κορυφαία τους δουλειά για εμένα, Elephant. Δυστυχώς διέλυσα. Και αν μιλάμε για Ελλάδα επίσης, η ελληνική σκηνή, που θα μπορούν, δεν είμαι κάποιος ιδιαίτερος να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ελληνική σκηνή του punk, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Ένα από τα πιο γνωστά rock συγκροτήματα ελληνόφωνα φυσικά είναι οι Τρύπες, και οι Τρύπες ως ένα σημείο έχουν και punk επίσης επιρροή μέσα τους. Αμυντία εδώ πέρα μπορούμε να πούμε αυτό το... και εδώ δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς άλμπουμ, ίσως είναι ένα είδος συλλογής περισσότερο. Μπορεί να είναι και άλμπουμ, μπορεί να εγώ να κάνω λάθος, αλλά είναι περισσότερο live. Και μιλάμε για το Κάνα το Show Μαϊμού, επίσης ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Οκ. Τώρα, πάμε σε αυτό που λέγεται νέο punk, new punk, ή θα το λέγαμε καλύτερα pop με punk κατευθύνσεις, το οποίο έγινε τόσο πολύ διάσημο στο mainstream. Και φυσικά τα κορυφαία συγκροτήματα του είδους είναι Green Day και The Offspring. Μπορώ να σας πω ότι λατρεύω τους The Offspring ήδη από την αρχή τους. Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορούσα να ανεχθώ καθόλου τους Green Day στα πρώτα τους albums. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα να αναφέρουμε σε πρώτη φάση το πιο αγαπημένο για μένα album των The Offspring, και ναι, αγαπάω τους The Offspring, το δεύτερο τους album, Ignition. Καταπληκτικό, κατά δική μου γνώμη, καταπληκτικό άλμπουμ, το οποίο ναι, έχει σχέση με punk, έχει σχέση με punk rock, οι επιρροές των Ramones, των Raymonds υπάρχουν εδώ πέρα, ναι. Και αν μιλάμε επίσης, όπως είπαμε, για The Offspring, έχετε τώρα και σειρά των Green Day, και μπορώ να σας πω το εξής. Οι πρώτες πραγματικά δουλειές των Green Day, το λεγόμενο Dookie και τα λοιπά, καμία σχέση, τουλάχιστον με το δικό μου μουσικό γούστο, αλλά όταν οι Green Day κάνανε μια τεράστια στροφή και βγάλανε αυτή την αλμπουμάρα, γιατί πραγματικά πρόκειται για αλμπουμάρα, που λέγεται American Idiot, okay, εκεί άρχισα να βλέπω τους Green Day με εντελώς διαφορετικό μάτι. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, πραγματικά μιλάμε για μια στροφή τεράστια, εντάξει, που πραγματικά αρχίζουν και γίνονται περισσότερο σοβαροί, παίρνουν ένα πιο σοβαρό ήχο, η Green Day, μάλιστα αυτή τη συνταγή που άρχισαν από το American Idiot, το συνεχίζουν τουλάχιστον μέχρι και σήμερα πάνω κάτω στο άλμπουμ τους, και μιλάμε για ένα καταπληκτικό επίσης άλμπουμ που μου άλλαξε την όλη ιδέα για το συγκεκριμένο συγκρότημα,
Εντάξει, φυσικά η Green Day δεν είναι αγαπημένο συγκρότημα, αλλά τουλάχιστον από αυτό το άλμπουμ, αυτό και μετέπειτα τους βλέπω πολύ πιο θετικά από πριν. Μπαίνουμε στην ίδια κατηγορία και εδώ πέρα θα αναφέρω επίσης τους πολύ σημαντικούς για αυτό το κύμα του νέο punk, αλλά και έχουν, δεν πήραν τόσο τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είναι γνωστή, όπως για παράδειγμα η Offspring και η Green Day. Φυσικά μιλάω για τους Bad Religion και εδώ πέρα φέρω ένα από τα μεταγενέστερα άλμπουμ τους, The Empire Strikes First, επιρροή βέβαια από ο τίτλος από Star Wars, ένα επίσης πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Όπως και όλα τα άλμπουμ τους είναι ιδιαίτερα και καλά. Στην ίδια επίσης κατηγορία, ένα άλμπουμ το οποίο στρέφεται, έχει στροφεί και προς το λεγόμενο emo screamo, όπως θέλετε πείτε το, αν και έχει και τις επιρροές από το, όπως το λένε, από το punk. Μιλάμε για το συγκρότημα The Used και το άλμπουμ Lies for the Liars. Ένα επίσης ιδιαίτερο άλμπουμ και ιδιαίτερο συγκρότημα που θεωρείται ότι ξεκίνησε πάνω κάτω την εποχή όταν οι The Offspring και οι Green Day ξεκίνησαν, αλλά με πολύ πιο σοβαρό ήχο, στίχο και τρόπο απόδοσης, αν και μείνανε πάρα πολύ στην αφάνεια μετέπειτα. Μιλάμε για το συγκρότημα Down by Low. Down by Low με το πρώτο τους αυτό άλμπουμ, το ομώνυμο, το ομότιτλο. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Όποιος ψάχνεται στον ήχο των The Offspring, ας τους ψάξει. Σε αυτό το λεγόμενο νέο punk, punk pop περισσότερο θα λέγαμε, ας τους ψάξει. Και επίσης ένα ιδιαίτερο συγκρότημα αυτού του είδους, το οποίο προηγείται από το Ισραήλ. Ισραηλινό συγκρότημα. Και εδώ πέρα θα αναφέρω ότι νομίζω την πρώτη τους δουλειά, που είναι και πιο punk pop, punk rock, και μάλιστα ένα συγκρότημα το οποίο, αν δεν ξέρει κανείς την προέλευση του συγκροτήματος ότι είναι από το Ισραήλ, θα τους νόμιζε ότι είναι καθαρά Αμερικάνοι, εντάξει. Αλλά πάρα πολύ καλή μουσικά, τους Useless ID. Με αυτή την πρώτη τους δουλειά, νομίζω ότι είναι το πρώτο τους άλμπουμ, The Lost Broken Bones. Και εδώ πέρα ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο δεν μπαίνει κάτω από ταμπέλες, αλλά ως ένα σημείο είχε μία επαφή με το grunge, okay. Τώρα δεν θα πω και αν υπάρχει σχέση μεταξύ grunge και punk, αυτό είναι άλλο θέμα. Τουλάχιστον στο Attitude υπήρχε μία σχέση, αν μιλάμε για συγκροτήματα όπως είναι βασικά η Nirvana. Αλλά εδώ πέρα θα φέρω ένα συγκρότημα το οποίο είχε σχέση και με Nirvana ως ένα σημείο. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν μπαίνει κάτω από ταμπέλες, αλλά έχει κάποια σχέση, τουλάχιστον να μην δει με το punk, εγώ πιστεύω ότι έχει. Και φυσικά μιλάω για τους Melvins και την αλμπουμάρα τους Houdini. Αν το διαβάζω σωστά. Αλμπουμάρα της αλμπουμάρας. Okay? Και μάλιστα έχουν βγάλει και δουλειές και με τον Biafra από τους Dead Kennedys, οι Melvins. Okay? Και ένα συγκρότημα το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να μπει κάτω από ιδιαίτερες ταμπέλες. Τώρα, αν πάμε στην πιο σκληρή φάση του punk που μετατρέπεται σε hardcore ή hardcore punk, θα μπορούσα εδώ πέρα να φέρω επίσης Minor Threat, θα μπορούσα επίσης να αναφέρω επίσης Bad Brains, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν θα μπω σε αυτά τα συγκροτήματα, δεν έχω δυστυχώς και δουλειές τους, okay. Αλλά εδώ πέρα θα αρχίσω να αναφέρομαι σε albums τα οποία έχουν περισσότερο σχέση με αυτό που λέγεται hardcore, hardcore punk, μέχρι και crossover. Λοιπόν, και με κάποια συγκροτήματα τα οποία επίσης έχουν παρεμφερεί σχέση με την όλη αυτή σκηνή. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Πρώτα απ' όλα, ένα συγκροτήμα επίσης πολύ ιδιαίτερο. Κάποιοι το λένε post-hardcore. Εντάξει, όπως είπαμε πριν, υπάρχει το post-punk, υπάρχει το post-hardcore. Αλλά πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Μέλησε με ένα άλμπουμ το οποίο αρχίσαν να κάνουν το λεγόμενο breakthrough τους. Αν τους προφέρω σωστά, Fugazi. Okay? Και το άλμπουμ που λέγεται
In On The Kill Taker. In On The Kill Taker, ένα πολύ επίσης ιδιαίτερο άλμπουμ και ιδιαίτερο συγκρότημα. Στην ίδια λοιπόν φάση, αυτήν την φάση του λεγόμενου, θα λέγαμε, post-hardcore, εδώ πέρα αναφέρω επίσης ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, το οποίο δύσκολα μπαίνει επίσης κάτω από ταμπέλες, τους Ken Mode, αν τους προφέρω σωστά, με το άλμπουμ Venerable. Okay. Επίσης ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Τώρα, συνεχίζουμε εδώ πέρα με συγκροτήματα που έχουν άμεση σχέση με το hardcore και αμήν τι άλλο, εδώ πέρα να αναφέρω σαν πρώτη φάση, αμήν τι άλλο, τους Suicidal Tendencies, το πιο κορυφαίο και το πιο γνωστό ίσως hardcore συγκρότημα, ας μην κοροϊδευόμαστε, το οποίο μάλιστα συγκρότημα είχε μετέπειτα και άμεση σχέση και με το metal, άνοιξε και τις πόρτες προς το crossover. Εδώ θα αναφέρω ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά κλείνει το μάτι προς το metal και στο crossover. Μιλάμε για το άλμπουμ Join the Army και μάλιστα ήταν και το πρώτο άλμπουμ που ήρθα σε επαφή μαζί με το συγκρότημα, το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Και αν μιλάμε λοιπόν για αυτό το στυλ του hardcore, αν μη τι άλλο, ένα από τα πιο κλασικά hardcore καθαρά συγκροτήματα της Νέας Υόρκης είναι φυσικά η Agnostic Front. Και εδώ ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι ίσως από τα πρώτα τους, αλλά το οποίο επίσης έχει άμεσες επιρροές στο συγκεκριμένο άλμπουμ από το metal και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα, Another Voice. Okay, με το κομμάτι Piece by Piece. Τι να πει κανείς, okay. Peace λέγεται βασικά το κομμάτι, αλλά εντάξει, ως μέσα αναφέρεται και το refrain Peace by Peace. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ από το Agnostic Front. Και επίσης μένουμε στη Νέα Υόρκη με τη hardcore σκηνή της και έχουμε και λέμε Sick of It All. Sick of It All, ένα επίσης άλμπουμ το οποίο μένα μου έκανε κλικ από τα albums που ήρθαν λίγο μετέπειτα, Death to Tyrants, to Tyrants. Τι να πω επίσης αυτό επίσης το album. Sick of It All. Hardcore New York. Σκηνή σε όλο το μεγαλείο. Και αν συνεχίζουμε με το hardcore, και ιδιαίτερα το hardcore που έχει άμεση σχέση με το metal, εδώ πέρα φυσικά πρέπει να αναφέρουμε, αν μην τι άλλο, τους Hatebreed. Τους Hatebreed, οι οποίοι πραγματικά επίσης άνοιξαν τις πόρτες έτσι ώστε το hardcore να γίνει ακόμα περισσότερο δεκτό και στους metal οπαδούς, αν και πιο πριν ήταν και Suicidal Tendencies που είχαν ξεκινήσει τον ίδιο δρόμο. Αλλά οι Hatebreed, περισσότερο ίσως νέα γενιά των μεταλλάδων, και εδώ πέρα να φέρω εδώ πέρα το album The Rise of Brutality, ένα επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Ένα άλλο συγκροτήμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει άμεση σχέση και με, είναι hardcore αλλά έχει και το πόδι του μέσα στο metal, τους Propane, τους αγαπητούς Propane, και εδώ θα φέρω το άλμπουμ τους Round 6. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό συγκροτήμα από το hardcore ή το επιταλωμένο, θα λέγαμε, hardcore. Άλλο συγκρότημα που έχει εμείς επίσης άμεση σχέση με το hardcore και έχει σχέση και με το metal, έμεσες αλλά έχει, οι οποίοι βγαίνανε επίσης πάρα πολύ μεγάλο όνομα, εδώ πέρα φυσικά μιλάω για τους Biohazard, και το album, εδώ πέρα φαίνεται το album State of the World Address. Αν και εδώ πέρα οι Biohazard πάντα είχαν αυτό το, επίσης, το στυλάκι επίσης με Εβραίο τραγουδιστή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Επίσης οι Biohazard είχαν πάντα αυτό το θέμα ότι είχαν και μια χρειά και στραφή προς το λεγόμενο, θα λέγαμε, rap. Okay. Υπήρχε πάντα αυτή η χρειά και στο συγκεκριμένο τους ήχο. Και αν μιλάμε για ακριβώς αυτό το στυλ hardcore με ολίγον metal, ολίγον rap, ένα άλλο συγκρότημα,
το οποίο είχε μέσα μάλιστα και σεξόφωνα ακόμα, ιδιαίτερο συγκρότημα, το οποίο έχει χαθεί σήμερα εντελώς, Dog Eat Dog και το άλμπουμ All Borough Kings. Okay, τώρα πάμε σε πιο crossover καταστάσεις. Φυσικά, αν μιλάμε για crossover, πρέπει να αναφέρουμε τους Stormtroopers of Death. Φυσικά μιλάω τους SOD, Speak English or Die. Okay, αυτή είναι μάλιστα μια επανακυκλοφορία του κλασικού άλμπουμ. Εντάξει, φυσικά μιλάμε για συγκρότημα που ξεκίνησε ως project των Anthrax, αλλά έφτασε να είναι επίσης συγκρότημα συγκροτηματάρα από τις λίγες. Μετά βγήκαν και οι λεγόμενοι MOD. Λοιπόν, του Μιλάνο και τα λοιπά. Και αν μιλάμε επίσης για SOD, ας μιλήσουμε για DRI. Και φυσικά και εδώ πέρα το, για μένα το αγαπημένο άλμπουμ, Four of a Kind. Μιλάμε πια για καθαρό crossover. Επιπλέον, αν και εδώ πέρα θα τους φέρω μια στιγμή, λοιπόν, ένα επίσης άλμπουμ το οποίο έχει άμεση σχέση με το crossover, το οποίο αυτό άλμπουμ και συγκρότημα μετά έκανε μεγάλη στροφή, το γύρισε σε αυτό που λέγεται desert rock, δεν το έλεγα stoner ακριβώς, αλλά έχει άμεση σχέση με το desert rock πια κτλ. Αλλά τα πρώτα τους άλμπουμ ήταν εντελώς διαφορετικά, ήταν καθαρά crossover, και μιλάμε για ή hardcore crossover. Μιλάω για τους, φυσικά για τους COC, τους Corrosion of Conformity, και το πρώτο τους, άλμπουμ Animosity, το οποίο επίσης είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο crossover hardcore άλμπουμ. Και μιλάμε πάλι για hardcore με επιρροές από metal ή crossover, όπως θέλετε πείτε το, Cro-Manx, okay? Με την αλμπουμάρα επίσης Near Death Experience. Τώρα, επίσης θα αναφέρω εδώ πέρα άλλες τρεις κυκλοφορίες αυτού πάνω κάτω του είδους, του ιδιαίτερου είδους, που είναι ανάμεσα σε περισσότερο hardcore punk με, ή απλά και punk, αλλά με metal επίσης επιρροές. Ένα άλμπουμ το βγήκε, το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, του 2017, αλλά από τους γνωστούς, πάρα πολύ γνωστούς, Converts. Converts, αν τους διαβάζω σωστά, The Dusk in Us. Okay. Επίσης, ένα άλμπουμ πολύ ιδιαίτερο. Και τώρα τελειώνω με δύο επίσης δουλειές. Ένα άλμπουμ το οποίο, και συγκρότημα το οποίο θα φέρω το μήνυμα το ντεμπούτο τους τώρα, το οποίο ξεκίνησε ως ένα είδος hardcore thrash metal, και μιλάω για τους All Pigs Must Die και το άλμπουμ God is War. Αυτό το άλμπουμ πραγματικά με ξετίναξε. Με ξετίναξε ιδιαίτερα. Δεν το περίμενα και πραγματικά έχουν βγάλει ακόμα νομίζω μια δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, από τότε. Πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Και τελειώνω με ένα άλμπουμ το οποίο επίσης είναι συγκρότημα και άλμπουμ, το οποίο επίσης είναι συγκρότημα το οποίο δύσκολο το βάζει κάτω από τα μπέλες, έκανε μεγάλο πάταγος μέσα στη δεκαετία του 2010, τουλάχιστον μέχρι τώρα με και δύο ή τρεις δουλειές. Έχει βγάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και τώρα θα αναφέρω το ντεμπούτο, το οποίο άλμπουμ και συγκρότημα από την Νορβηγία, καταλαβαίνεις ίσως για ποιους εννοώ, με νορβηγικό στίχο, στα νορβηγικά, το οποίο αυτό συγκρότημα ανακατεύει τα πάντα μέσα. Ανακατεύει rock and roll, black metal, hardcore, punk κατευθύνσεις. Και μιλάω φυσικά για τους Kvelertak, okay, πραγματικά με το πρώτο τους αυτό ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο είναι τόσο ιδιαίτερο, μα τόσο ιδιαίτερο, αλλά φυσικά δεν έχει σχέση άμεση με το punk, αλλά η έμεση σχέση επίσης
υπάρχει. Okay? Με εξώφυλλα, τουλάχιστον στα δύο τους πρώτα άλμπουμ, ήταν και εξώφυλλα από τον Mastermind και επίσης ζωγράφο των Barones κτλ. Ένα πάρα πολύ επίσης ιδιαίτερο σύγκροτημα. Αυτά όσον αφορά τουλάχιστον τα αγαπημένα για εμένα άλμπουμς από τον χώρο του punk, punk rock, hardcore punk, crossover όπως θέλετε πείτε το, όλες αυτές τις υποκατηγορίες, post-punk κτλ. Βέβαια θα μπορούσα να έχω ψαχτεί πολύ περισσότερο σε αυτό το χώρο, αν και νομίζω ότι είμαι λίγο ίσως πιο ψαχμένος στο χώρο του metal, γενικά και αόριστα, αλλά φυσικά όσο περισσότερο μαθαίνουμε τόσο το καλύτερο. Από το Ισραήλ λοιπόν, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.